Δηλαδή ξεκίνησε πολύ χαλαρά και τώρα μπαίνει να βάλει ένα αυστηρότερο έλεγχο. Είχε ξεφύγει δηλαδή το πράγμα. Να σας πω, σε όλες τις χώρες που υπάρχουν τέτοιου είδους σχέδια, επενδυτικά σχέδια, κατά καιρούς αναπροσαρμόζονται στα δεδομένα όπως δημιουργούνται, είτε τα οικονομικά, είτε τα πολιτικά, είτε οτιδήποτε άλλο. Εκεί που παρατηρούνται και να συμπληρώνονται, θέλουμε να θωρακίσουμε την αξιοπιστία της Κύπρου, παράλληλα με το να διασφαλίσουμε και κάποιες σοβαρές επενδύσεις στην Κύπρο. Για παράδειγμα, ένα από τα πράγματα τα οποία άλλαξε, το οποίο δεν είναι λαθασμένη εντύπωση για την Κύπρο, ήταν το όνομα του σχέδιου. Δηλαδή, το ονομάσαμε Κυπριακό Επενδυτικό Σχέδιο και όχι Σχέδιο Πολιτογραφήσεων. Τίθεται κάποιο όριο για να στείλουμε και κάποια μηνύματα στο εξωτερικό, ότι κοιτάξτε, δεν είναι όπως μας κατηγορείται πάρα πολύ, ότι κάνουμε χιλιάδες πολιτογραφήσεις και ανεξέλεκτα με τη Σέσουλα. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το όριο. Αυτό το όριο δεν είναι χαμηλότερο από το περσινό. Είναι κάπου εκεί. Αλλά λαμβάνονται υπόψη οι τρέχουσες εξελίξεις και διεθνώς. Ναι, θέλουμε και να αυξήσουμε και τους ελέγχους με κάποιο καλύτερο τρόπο όσον αφορά το ποιόν των επενδυτών, για να γίνει με πιο επιστημονικό τρόπο. Αυτό το ποιόν των επενδυτών, αντιλαμβάνομαι ότι κρίνεται. Το κριτήριο είναι η οικονομική κατάσταση. Όχι. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Όπως? Η οικονομική κατάσταση αφορά τα οικονομικά κριτήρια, αν έχει κάνει το είδος της επένδυσης το οποίο προβλέπει το σχέδιο. Από εκεί και πέρα πρέπει να είναι το ποιόν αυτού του ανθρώπου, ένας επιχειρηματίας ο οποίος δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στον τόπο, να έχει καθαρό ποινικό μητρό, να μην διώκεται για σοβαρά θέματα, να μην εμπλέκεται σε υποθέσεις ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Δηλαδή, αν κάποιος επιχειρηματίας δεν έχει καταδικαστεί για ξέπλυμα, αλλά έχει... Δηλαδή βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία έρευνας εναντίον εκεί, του. Αυτό εκεί θα ζυγίσεις πόσο σοβαρή είναι αυτή η έρευνα, από πού προέρχεται αυτή η έρευνα, το λεγόμενο reputation risk, η φήμη της χώρας, το πολιτικό risk, σχέσεις με τρίτες χώρες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπαίνουν σε αυτή την εξίσωση και τα οποία οφείλουμε να ελέγχουμε. Όπως γίνεται... Ναι, ελέγχοντας το και διαπιστώνοντας ότι έχει έρευνα, δεν έχει αποδειχθεί κάτι εναντίον. Δεν είναι ασπρόμαυρο. Θα τα δεις όλα. Τι είδους έρευνα. Τι είδους έρευνα. Είναι κάτι το πολύ σοβαρό, ναι, δεν θα το κάνεις. Αν είναι κάτι το λιγότερο σοβαρό, ενδεχόμενα να σκεφτείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει μια φόρμουλα που πατάς και βγαίνει ναι ή όχι. Γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Έχει χώρες οι οποίες, ας πούμε, για να μην παίρνουν αυτά τα ρίσκα, έχουν απαγορεύσει τις πολιτογραφίες από κάποιες συγκεκριμένες χώρες. Εμείς και αυτό στο νέο σχέδιο για την Αυστρία. Αυτό δεν προχωρήσαμε εκεί. Mm-hmm. Και βλέπω την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Τι αλλάζει χώρες... τώρα, τι είναι αυτό που αλλάζει και γίνεται πιο αυστηρό. Μπαίνει ένα πλαφόν έλεγχο... στον αριθμό των πολιτογραφήσεων, αντιλαμβάνομαι. Το πλαφόν ναι, μπαίνει και έπρεπε να μπει και για τους λόγους που σας είπα πιο πριν. Δηλαδή για σκοπούς αξιοπιστίας και μη διασυρμού της χώρας στο εξωτερικό με λαθασμένες πληροφορίες. Μπαίνει ένας τρόπος πλέον χειρισμού του τρόπου διαφήμισης. Διότι πολλοί καταχράστηκαν το σχέδιο παραπληροφορώντας ή βάζοντας αφίσες με διαβατήρια, ότι ξέρετε στην Κύπρο πουλάμε διαβατήρια. Αυτό είναι πολύ κακό για μια χώρα, ότι στο βωμό του πρόσκαιρου κέρδους κάποιου μεσάζοντα ή κάποιο επιχειρηματία θα πρέπει να δίνει αυτού του είδους την πληροφόρηση που δεν ευσταθεί κιόλας. Άρα αυτά μπαίνουν σε ένα πλαίσιο. Έχουν γίνει όμως αυτά το τελευταίο χρόνο. Ναι, έχουν και γίνει. Κάποιοι που ίσως πλουτίσει με αυτή τη μέθοδο. Δεν είδαμε πόστερ στους δρόμους. Ναι, αλλά ίσως κάποιοι να έχουν πλουτίσει ουσιαστικά προσβάλλοντας το όνομα της χώρας μας στο εξωτερικό. Ναι, αυτό μπλέξαμε. Αυτό λέω. Γιατί πρέπει, εμείς θέλουμε να λέμε ότι είναι ένα αξιόπιστο σχέδιο, ένα σοβαρό σχέδιο, και αυτοί που τα χειρίζονται, και αυτοί που κάνουν τις δημοσιεύσεις ή το πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι το ίδιο σοβαροί, όχι να μπορούν να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την άγνοια κάποιου ξένου επενδυτή, παραπληροφορώνοντα τον και κάποτε για αυτές τις πρόνοιες, αλλά ούτε και αυτού του είδους τη διαφήμιση, η οποία
αποτελεί κατάχρηση ενός σχεδίου με πολιτικές συνέπειες στη χώρα. Την ίδια ώρα, στην η Κύπρος φαίνεται, και είναι ένα θέμα που απασχολεί την Ευρώπη έντονα, φαίνεται να, είναι στις, να έχει μια πρωτιά σε ό,τι αφορά τους αιτητές ασύλου, κύριε Υπουργέ. Είναι από τις πρώτες χώρες μαζί με την Ελλάδα πλέον. Έτσι. Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι πρόσφατο. Μπορεί πρόσφατο να είναι περισσότερο για την Κύπρο. Στην Έγινε συζητήσεις την τελευταία εβδομάδα, ναι. Όμως έντονες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαίο μηχανισμό. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, ας σας πω ότι είναι 2-3 κύρια θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι από τα θέματα τα οποία απειλεί ακόμα και αυτή την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το μεταναστευτικό. Με τη μεγάλη κρίση, τη μεταναστευτική κρίση του 2015, οι ροές μεταναστών, είτε είναι αιτητές πολιτικού ασύλου, είτε είναι οικονομικοί μετανάστες, είτε παράτυποι μετανάστες, απειλεί πάρα πολλές χώρες. Στην Κύπρο, επειδή το παίρνουμε λίγο ελαφρά, ναι. Αυτό έχω διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα. Ναι, δείτε τις συζητήσεις που γίνονται σε άλλες χώρες. Δεν δίνουμε εκείνη τη σημασία, δηλαδή στην Ελλάδα επικαιρικά. Είναι ένα από τα πρώτα θέματα καθημερινά. Γιατί... Στην Ιταλία το ίδιο. Ναι. Στην Κύπρο το παίρνουμε ελαφρά γιατί... Είμαστε μεν πρωτιά, έχουμε πρωτιά, αλλά δεν απειλούμαστε. Δεν είχαμε πάντα την πρωτιά. Ναι, δεν τώρα είχαμε την πάντα την πρωτιά. Τα τελευταία δύο χρόνια, θα έλεγα, 2-3 χρόνια, παρατηρούνται πάρα πολύ αυξημένες ροές. Η Κύπρος ήταν περίπου στο μέσο προς το τέλος όσον αφορά την αναλογία πληθυσμού. Δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε την κατάσταση ή δεν μπορούμε. Προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε. Αλλά εάν ξεφύγει, διότι μιλούμε για πολλούς αριθμούς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι τα τελευταία 6 χρόνια έχουν φύγει από τη Συρία 5,5 εκατομμύρια Σύριοι. Κάθε χρόνο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο, αν δεν απατώμε, έχουν παρατηρηθεί από τη Συρία 14.000 άτομα προς Ευρώπη, ως επιτοπλίστων στην Ελλάδα που αυξήθηκε κατά 200% αυτά τα illegal crossings, δηλαδή η παράτυπη εισδοχή στη χώρα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, εάν ξεφύγουν οι αριθμοί και άρχισαν να γίνονται μεγάλοι, τότε μια χώρα όπως την Κύπρο δεν μπορεί να έχει δυσανάλογες δομές που να μπορεί χωρίς οικονομικό, είτε κοινωνικό, είτε θεσμικό κόστος να συγκρατήσει όλες αυτές τις ροές. Είναι ο τελικός προορισμός ότι... η Κύπρος ή η Κύπρος πλέον άρχισε να γίνεται. Πλέον άρχισε να γίνεται. Ενώ παλιά δεν ήταν και παλιά προσπαθούσαν να φεύγουν από την Κύπρο, τώρα γίνεται και τελικός προορισμός, γιατί υπάρχουν και οικογένειες που θέλουν να φέρουν και τα δικά τους άτομα. Επίσης, αυτό που παρατηρεί τα τελευταία χρόνια είναι ένα πολύ πιο οργανωμένο κύκλωμα Συρία-Τουρκία κατεχόμενα, που διοχετεύουν σε πολύ αυξανόμενους ρυθμούς μετανάστες ή αιτητές πολιτικού ασύλου. Και αυτό που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί ήταν και εκεί που στήσαμε και εμείς πόδι, είναι ότι κάποιες χώρες λένε, κοιτάξτε, αυτή είναι ευθύνη δική σας, της πρώτης γραμμής, και εμείς θα σας δώσουμε κάποια λεφτά ως ένδειξη αλληλεγγύης για να κάνετε και άλλα, για να μπορέσετε να το διαχειριστείτε. Αυτό το πράγμα δεν είναι υπαρκές. Παίρνουμε κάποια λεφτά. Δηλαδή, ας πούμε, μας βοήθησαν να φτιάξουμε την Κοφίνου, μας βοηθούν στο να κάνουμε τις αιτήσεις. Το θέμα όμως είναι για το πόσο διάστημα και πόσοι μένουν σε μια χώρα. Και αυτό που επιδιώκουμε μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία, μαζί με την Ισπανία, έχουμε και τις μεταξύ μας διαφορές, είναι ότι μετά από μια φόρμουλα η οποία θα λαμβάνει υπόψη την αναλογία πληθυσμού σε κάθε χώρα, τότε θα γίνεται αυτόματη ανακατανομή αυτών των ατόμων και σε άλλες χώρες. Ούτως ώστε η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να πάρει σάρκα και οστά και να μην είναι θεωρητική και να μας λένε μόνο, ξέρετε, παίρνετε κάποια λεφτά για να κάνετε κάποιες υποδομές. Δεν μπορούν μόνο τα λεφτά να αντιμετωπίσουν σύστημα. Αυτά τα οικονομικά προβλήματα, τα πολιτικά προβλήματα, όλα αυτά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε άλλες χώρες. Άρα θέλει ένα σύστημα που θα μας υποχρεώνει, ναι, όταν ξεπεραστεί ένας αριθμός σε αναλογία πληθυσμού, να μας υποχρεώνει να απελάβνουμε. Όχι να απελάβνουμε, γιατί η απέλαση είναι να πάμε πίσω στη χώρα. Ναι, σωστό. Εμείς επειδή λειτουργούμε σε ένα ανθρωπιστικό πλαίσιο ευρωπαϊκό, άρα πού θα και πολλούς από αυτούς, τους πλήστους από αυτούς τους δίνουμε καθεστώς είτε πολιτικού πρόσφυρα, είτε συμπληρωματικής προστασίας, είτε γιατί κινδυνεύουν ήδη, είτε γιατί ζουν σε περιοχές οι οποίες είναι μια έκρηθμη κατάσταση, τότε θα παίρνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα παίρνουν άλλες ευρωπαϊκές Άρα χώρες. Άρα η κάθε ευρωπαϊκή χώρα θα απορροφά, ναι, και όταν φτάσει, ναι, αυτός, δηλαδή, ο ρυθμός να μην φτάνει για καμία χώρα, τι θα γίνει, πού θα πηγαίνει. Στη Τσεχία έχουν πάει τους τελευταίους μήνες 10 τέτοιες αιτήσεις. Εμείς από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο είχαμε 2.500.
Το οποίο είναι δυσανάλογο. Καταλάβατε. Καταναλογία πληθυσμού. Και καταναλογία πληθυσμού και σε, σε απόλυτους αριθμούς. Όταν υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όταν εγώ εφαρμόζω ένα νομοθετικό πλαίσιο που παρέχει προστασία, πλήρη προστασία σε αυτούς τους ανθρώπους, τότε και τα βάρη, όλα τα βάρη πρέπει να κατανεμηθούν σε όλες τις χώρες ανάλογα με τις δυνατότητες τους συμπεριλαμβανομένης και της καταναλογίας πληθυσμού. Έχουμε ήδη δώσει. Πέραν των 8.000 σε πολιτικούς πρόσφυγες, αυτό το καθεστώς, είτε αυτό είτε της συμπληρωματικής προστασίας. Υπάρχουν ακόμα 2.000-3.000 εκκρεμούσες αιτήσεις. Αν περάσει αυτό το πράγμα, που ευτυχώς για πρώτη φορά μπαίνει ως επίσημη πρόταση της Βουλγάρικης Προεδρίας, η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες οι οποίες θα υποφεληθούν. Και κάποιες άλλες χώρες θα δεχτούν αυτή την ανακατανομή. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Πολύ δεν υπάρχουν αντιδράσεις από τις άλλες χώρες. Τεράστιες αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να επιτευχθεί λύση. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί και σε επίπεδο αρχηγών κρατών το τέλος του μήνα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπάρχουν αρκετές χώρες που υποστηρίζουν αυτή την σχολή. Υπάρχουν και κάποιες χώρες που δεν θέλουν καν να το συζητήσουν αυτό το πράγμα. Οι οποίες μάλιστα προτάσσουν πολύ διαφορετικές πολιτικές. Ότι αυτό το πράγμα σου λέει η απλή διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και εμείς πρέπει να την αποτρέψουμε με καλύτερη ασφαλεία στα εξωτερικά σύνορα ή με επαναπρόθεση τους είτε στις χώρες τους είτε κάπου αλλού όπως κάνουν οι Αυστραλιανοί. Λοιπόν. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ακόμα πολλές δισταμένες απόψεις, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό πλέον και για την Κύπρο. Εξαρτώμαστε από την Ευρώπη μόνον. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε αυτόνομος κυρίαρχο κράτος. Εμείς αυτό που μπορούμε να το κάνουμε, το κάνουμε. Δηλαδή να παρέχουμε στη χώρα στην οποία έρχονται. Επειδή είπατε ότι αυξήθηκε η ροή. Δηλαδή, αν συνεχίσει να αυξάνεται για τους επόμενους. Δεν θα μπορούμε να τη διαχειριστούμε για τα επόμενα χρόνια. Και δεν ξέρω τι θα γίνει με το καλοκαίρι. Όταν υπάρχουν αυτά τα κυκλώματα πλέον, που πλέον διοχετεύουν σε συγκεκριμένες χώρες, στην Ελλάδα, στην Κύπρο μαζικά. Τότε πώς μια χώρα μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Έχουμε σχέδιο, ενώ αυτή είναι η ερώτηση. Το σχέδιο μας είναι το ευρωπαϊκό. Ότι κοίταξε από τη στιγμή που κάποιος. Εκεί αποθέτουμε τις επιλογές. Δηλαδή, αν δεν. Κάτσι που λέμε στην καθομιλουμένη των Ευρωπαϊκών. Εμείς είμαστε έρμεων αυτών των κυκλωμάτων. Από τη στιγμή που θέλουμε να ονομαζόμαστε όχι έρμεο. Υπάρχουν και εξωτερικοί ελέγχοι. Αλλά όταν. Η Frontex έχει ενδυναμωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Το θέμα ποιο είναι. Ότι όταν έρχεται κάποιος από τη Συρία και λέει, κύριε, εγώ ήρθα να κάνω αίτηση πολιτικού ασύλου γιατί εκεί κινδυνεύω. Δεν μπορείς να το πάρεις μόνο σου εθνικά και να το στείλεις πίσω να σκοτωθεί. Βέβαια. Ας πούμε. Αλλά φυσικά κάτι το οποίο πάλι συζητάτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι πλέον οι αιτήσεις είναι κάποιες. Είναι και αυξάνεται ο ρυθμός των καταχρηστικών αιτήσεων. Ίσως να μην κινδυνεύουν, ίσως να μην είναι από περιοχές οι οποίες όντως υπάρχει και να είναι παράτυποι μετανάστες. Και γι' αυτό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί το ποσοστό απόρριψης πλέον αυτών των αιτήσεων. Τι ποσοστό περίπου είναι αυτό των εντός εισαγωγικών παράτυπων? Εξαρτάται από την αιτήσεων. Συγκεκριμένη. Το παράτυπο είναι πώς θα το. Εμείς είχαμε απορρίψεις περίπου 40-30%, αλλά από συγκεκριμένες χώρες. Όσον αφορά από τη Συρία, ας πούμε, δεν είχαμε απορρίψεις. Ναι. Από ποιες χώρες? Αλλά πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισαν να γίνονται απορρίψεις και από τη Συρία. Αλλά έχουν και τα εργαλεία να κάνουν κάποια έρευνα από πού είσαι, ποιος πραγματικά είσαι. Λοιπόν. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Κλείνουν αισίως και τα σχολεία. Ετέθη ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά τις σχολικές εφορίες, που αντιλαμβάνομαι έχει λόγο και το Υπουργείο, καθότι πλέον θα επηρεαστούν, όπως φαίνεται, και με τη συμπλεγματοποίηση και με τις μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είχαμε σε άλλες συνεδρίες εδώ ασχοληθεί και με το θέμα της αστυνόμευσης. Με τις σχολικές εφορίες, μας είπε προημερών ο κύριος Έλληνας ότι προωθείται από την κυβέρνηση ένα σχέδιο στο πλαίσιο της συμπληρωματοποίησης, ώστε από 200 και πλέον πόσες είναι. 300 είναι. 350. Ναι, νόμιζα είναι 200 κάτι. 280. Αν συμπίπτουν με τον αριθμό των τοπικών αρχών σε κοινοτικό επίπεδο, δεν είναι 350. Δεν συμπίπτουν ακριβώς, είναι λίγο πιο λίγο. 280 να γίνουν από 50 ακόμη και 30. Νομίζω ο αριθμός είναι 39 με 40. 39 με 40. Ναι. Και αυτό ναι, αφορά και τις σχολικές εφορίες που παρέχουν κάποιες υπηρεσίες. Αφορά και άλλες υπηρεσίες που έπρεπε να παρέχουν, αλλά αδυνατούν να παρέχουν οι κοινότητες ή κάθε μια ξεχωριστά. Είτε γιατί δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό, είτε γιατί δεν έχουν τις κατάλληλους πόρους, είτε γιατί δεν έχουν τα κατάλληλα συστήματα ελέγχου που καθιστούν το καθεστώς πιο ευάλωτο στην κατάχρηση. Υπάρχει και κατάχρηση δηλαδή. Υπάρχει και φτάνει να δούμε τις τους διαχρονικούς ελέγχους, είτε τον. Είτε του Γενικού Ελεκτή, είτε οποιοδήποτε. Η κυβέρνηση
σε αυτό το ζήτημα είναι υπέρ της διαφάνειας. Δηλαδή να υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες και μόνο, να θεσμοθετηθούν κιόλας. Δεν είναι μόνο το θέμα της διαφάνειας, είναι και αυτό. Είναι το θεσμικό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μπορείς να λειτουργήσεις. Πρέπει να έχεις την κριτική μας για να μπορείς να λειτουργήσεις. Είναι το ένα αυτό. Και λέμε ότι δεν μπορούν 250. Είναι θέμα λογικής. Όχι μόνο να ελεγχθούν, αλλά και να διεκπαιρεώσουν επαρκώς τις αρμοδιότητες τους, γιατί δεν έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία, δεν έχουν τον κόσμο που να ξέρει, δεν έχουν. Δεύτερο είναι το διαδικαστικό. Και πάλι στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικά όσον αφορά τη συμπλεγματοποίηση των υπηρεσιών των κοινοτήτων, αυτό που μελετούμε είναι ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου αυτών των συμπλεγμάτων, ούτως ώστε να υπάρχει το πλαίσιο στο οποίο θα υποχρεούνται να δρουν, και αν δεν δρουν εντός αυτού του πλαίσιου, τότε θα είναι και ποινικά ενδεχομένως υπόλογες. Για να είναι ποινικά υπόλογες, πρέπει να είναι προσωπικά, γιατί είναι εκλεγμένες, εκλέγονται στις σχολικές εφορίες, όπως εκλέγεται και κάποιος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα πώς θα είναι ποινικά υπόλογες. Αν υπάρχουν θέματα κατάχρησης ή οτιδήποτε, ναι, τότε και εγώ ως υπουργός, αν κάνω κάτι στο οποίο κάνω μια κατάχρηση, θα είμαι και προσωπικά. Χρονικά πότε τοποθετείτε την υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης? Νομίζω ότι την τοποθετώ προς το τέλος του χρόνου όσον αφορά την ψήφιση της νομοθεσίας. Αν και δεν μου αρέσει να δίνω χρονοδιαγράμματα. Γιατί δεν είναι χρονοδιάγραμμα, είναι ένας χρονικός ορίζοντας υλοποίησης. Έπεσα έξω. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αρχής γενομένης του 19 θα μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό. Επίσης, κλείνουμε με το εξής. Σήμερα στον ημερήσιο τύπο φαίνεται ότι με το που κάποιοι επαναδιοριστήκατε στη νέα κυβέρνηση Αναστασιάδη, είπατε bye-bye στην εθελοντική αποκοπή του μισθού, ναι. Και φαίνεται ότι από το Μάρτιο φροντίσατε, λένε τα δημοσιεύματα, και ο Πρόεδρος και οι Υπουργοί να επανέλθουν, να επανέλθουν ουσιαστικά οι μισθοί όπως ήταν πριν. Πρώτα απ' όλα να πω ότι καταρχάς, ισχύει η μόνιμη αποκοπή, ναι, ισχύει. Και ήμουν από αυτούς που το είχα προτείνει κιόλας. Γιατί το σηκώνουν τα οικονομικά μας. Όχι γιατί το σηκώνουν τα οικονομικά μας. Πρώτα απ' όλα, όταν είσαι σε μια θέση ευθύνης, πρέπει τουλάχιστον να έχεις και κάποια αμοιβή που να μην σε κάνει να φύγεις. Εγώ προσωπικά να σας πω ότι πριν διοριστώ υπουργός, έπαιρνα πολύ περισσότερα λεφτά σε ένα μεγάλο οργανισμό. Πριν πολλά χρόνια. Έχω θυσιάσει την καριέρα μου για να αμείβομαι αυτό το μισθό, και δεν το κάνω για το μισθό, ενώ θα μπορούσα να βγάζω πολύ περισσότερα. Και αυτό ισχύει για τους πλήστους υπουργούς. Άρα είτε θέλουμε τουλάχιστον να υπάρχει ένας μισθός ο οποίος να ανταποκρίνεται στις ευθύνες αυτής της θέσης, και αυτό πρέπει να ισχύει για όλους μας. Και σε όλες τις θέσεις, και πρέπει να πούμε, και είναι και κάτι που παραδέχεται και νομίζω ο Γενικός Ελεκτής, ότι έχουμε από τις πιο χαμηλούς μισθούς στην Ευρώπη όσον αφορά τους υπουργούς. Είτε αν θέλουμε να ασχολούνται με την πολιτική ή με αυτές τις θέσεις, μόνο οι πάμπλουτοι, είτε αυτοί που δεν έχουν να κάνουν άλλη δουλειά, ας το πούμε. Ξέρετε, μου επιτρέπετε με εψιλόν να κάνω μια κριτική και ένα παραλληλισμό. Και με εψιλόν και με αλφαγιώτα λόγω της θέσης. Ευχαριστώ. Απλά. Φαίνεται μία εικόνα ότι με το που επανεκλέγει η κυβέρνηση Αναστασιάδη και δημιουργήθηκε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, φροντίσατε πρώτοι να επαναφέρετε τους δικούς σας μισθούς, ενώ στην υπόλοιπη μηχανή, κρατική μηχανή, άρχισαν σταδιακά. Δηλαδή ότι φροντίσατε πρώτα για τους εαυτούς σας. Δεν φροντίσαμε για τους εαυτούς μας. Αυτό ήταν εθελοντικό. Το μόνιμο δεν το έχουμε αγγίξει. Αυτό ήταν μια θελοντική προσφορά. Ναι. Και την ίδια ώρα που βγήκαν στον αέρα την προηγούμενη εβδομάδα, και ολοκληρώνω και θα σας αφήσω να απαντήσετε, άνθρωποι που πρόσφεραν, όχι στην πολιτική, που διακινδύνευσαν την ίδια τους τη ζωή στον πόλεμο του 1974, να βγαίνουν και να μιλάνε για επιδόματα ντροπής, τιμητικά επιδόματα, δεν είναι του Υπουργείου σας, αλλά είμαι σίγουρη ότι εσείς συμμετέχετε στις συνεδριάσεις του Υπουργικού, γνωρίζετε. Αυτά είναι ανώμια τον πράγματα 7... και αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη. Ευρώ. Τώρα δεν ξέρω για πού αναφέρεστε. Ξέρω ότι όμως είναι η πρώτη κυβέρνηση η οποία αναγνώρισε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τη χάνουν
κάποια. Ναι. 7 ευρώ και 98 σέντ επίδομα την ειδική. Για ποιο πράγμα μιλάμε, γιατί δεν είναι η δική μου δουλειά. Αυτό είναι κάποιο θεωρητικό θέμα. Κάποιο δεν διαφορετικό θεωρητικό θέμα. Ναι. Το οποίο. Επειδή λέτε ότι πρέπει να αμοιβόμαστε. Έχει αγγίξει αυτή η κυβέρνηση, ενώ μετά από 40 πόσα χρόνια δεν είχε αγγίξει κανένα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητικό ή με ποια κριτήρια γίνεται, γιατί δεν είναι δουλειά του Υπουργείου. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά δεν είναι ότι εφαρμόζεται μια πολιτική λιτότητας και το εθελοντικό σκέλος εμείς το αναιρέσαμε. Να θυμίσω ότι. Απλά είναι αλακάρτ ότι πέρσι, λίγο, ότι πέρσι. Είναι αλακάρτ. Δεν, μα ποια είναι η λιτότητα όσον αφορά τους μισθούς είτε του δημοσίου, είτε τα έργα τα οποία κάνουμε, είτε τις κοινωνικές παροχές τις οποίες δίνουμε. Το κοινωνικό κράτος είναι από την περίοδο της κρίσης έχει ενδυναμωθεί. Δεν έχει μειωθεί. Και αυτό το δείχνουν και αριθμοί και σας το εξήγησε και Υπουργός Εργασίας. Έχουμε καταργήσει την εισφορά του 3% που αφορά και τον ιδιωτικό τομέα, που αφορά και το δεν και το δημόσιο τομέα. Σας δεν θέλω να τα γνωρίζουμε αυτά. Απλά έχει να κάνει με το ζήτημα το ότι, όπως λέμε, σε μια φουρτούνα ο καπετάνιος φεύγει τελευταίος. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι οι τελευταίοι που έπρεπε να επαναφέρουν τους μισθούς τους είναι οι καπετάνιοι. Δηλαδή να έρθουν κυρία, όλα τα άλλα και ίσως αυτό εξήγησα, να προκαλεί λίγο το αίσθημα το κοινό. Ίσως, λογική. Μπορεί να κάνω λάθος. Αν θέλουμε να πολιτευόμαστε για το σοου, είναι ένα. Αν θέλουμε να επιβεβαιωθούμε να δημιουργήσει κάποιο ορθολογισμό και να αναγνωρίζουμε ότι κάποια θέση ευθύνης πρέπει να έχει τουλάχιστον πρέπει να αμείβεται κάποια πράγματα, που είναι και σημαντικά για κάποιον που αφήνει την καριέρα του, δεν είναι ότι αμείβεται και δεν αμείβεται όσον αφορά την θέση ευθύνης και τις υποχρεώσεις που έχει και το ρίσκο που παίρνεις προσωπικά και να μην βρεις δουλειά μετά ή τις διώξεις ή συγγνώμη τώρα, με το καλύτερο. Έμεινε κάποιος υπουργός άνεργος μετά από την υπουργηλίκη. Στο παρελθόν είχα μείνει, εξαρτάται και σε τι ηλικία είσαι και σε τι πορτφόλιο έχεις και σε πολλά πράγματα. Αλλά δεν θα κάνω εγώ τώρα το συντεχνιακό τον υπουργό. Ήταν μια. Και μπορώ να σας πω ότι υπουργός που έφυγε, είχε πει στο τελευταίο υπουργείο, ξέρετε, δείτε και λίγο αυτούς τους μισθούς, γιατί κάπου καταντά, δηλαδή, είναι ένα μέρος μισών άλλων υπουργών άλλων χωρών, που δεν έχουν μεγαλύτερο βιωτικό επίπεδο. Αν επιτρέπετε, ποιος είναι ο μισθός σας τώρα, που επανήλθε. Τώρα αυτός ο τεράστιος μισθός είναι 4.600 μισθούς. Καθαρά ή ακάθαρτα. Ο καθαρός. Τα κάθαρτα είναι περίπου 8.500-9.000. Και από έχετε αυτά, και επιδόματα. Όχι. Αυτά είναι όλα μόνο μαζί. Αυτά είναι όλα μαζί. Και στην Κύπρο, ξέρετε, υπήρχε και μια μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου παλιά, που έδειξε τους μισθούς στο δημόσιο. Ναι. Και είπε ποιοι υπεραμείβονται και ποιοι υποαμείβονται. Τα σύγκριναν με τον ιδιωτικό τομέα. Και εκεί έδειξε ότι, ξέρετε, υπάρχει μεγάλη διαφορά, ας πούμε, με κάποιον που κάνει πιο κάτω δουλειά στο δημόσιο, με αυτό που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα. Όσον προχωράς πιο πάνω σε θέσεις περισσότερης ευθύνης, τότε αρχίζει να αντιστρέφεται το πράγμα. Είναι όλα αυτά μέσα, δηλαδή, είτε θα επέλθει κάποιος ορθολογισμός και είναι κάτι το οποίο αρχίζει να μελετά για το Υπουργείο, όχι για τους μισθούς των Υπουργών, το Υπουργείο Οικονομικό, όχι όσον αφορά τους μισθούς των Υπουργών, αλλά όσον αφορά έτσι μια αναδιάρθρωση γενικά των μισθών. Προς τα πάνω. Όχι, γενικά το μισθό στο δημόσιο, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο σε τύχη στον ιδιωτικό τομέα, που για κάποιους θα επιφέρει μειώσεις και σε κάποιους θα επιφέρει αυξήσεις, αλλά αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για την παρουσία σας εδώ. Λοιπόν, πάμε στα εκπαιδευτικά. Μιλούσαμε πριν και για τις σχολικές εφορίες.